Είναι αυτή η σύνδεση που μου αρέσει να κάνω πάντα με τον τόπο μου και την αρχιτεκτονική, την αστική αρχιτεκτονική του νησιού μας, το οποίο εύχομαι μελλοντικά να μου δοθεί ευκαιρία να αναδείξουμε περισσότερο αυτό το κομμάτι, διότι η Μυτιλήνη είναι μοναδική και σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή αξίζουν οι ξένοι να έρθουν και οι τουρίστες και οι επισκέπτες μας, παρόλα τα προβλήματα που έχει το νησί και τα γνωρίζουμε όλοι, να επισκεφθούν αυτό τον μοναδικό αρχιτεκτονικό πλούτο, ο οποίος είναι και βυζαντινός, και Οθωμανικός, πολύ σημαντικό και αυτό το στοιχείο, γιατί είχαμε αυτά τα χρόνια που πέρασαν από το νησί, με Οθωμανικά μνημεία, Βυζαντινά μνημεία, εννοώ τα μοναστήρια και τις εκκλησίες, που έχουμε μια απίστευτη αρχιτεκτονική, αλλά σίγουρα και το τεράστιο κεφάλαιο που λέγεται Αρχοντικά. Είτε είναι τα αρχοντικά της περιοχής αεροδρομίου της Μυτιλήνης, που είναι μέσα στην πόλη της Μυτιλήνης και διάσπαρτα μέσα στην πρωτεύουσα, είτε οι πύργοι της Θερμής, είτε τα αρχοντικά στην Πέτρα και στο Μόλιβο, το αρχοντικό Γιαννάκου στο Μόλιβο, το οποίο είναι τα πιο ξακουστά και χαίρομαι που μαθαίνω τελευταία ότι η ιδιοκτήτρια το ανοίγει μερικές φορές στο σπίτι και το επισκέπτεται ο κόσμος. Και με αυτή την αφορμή θα ήθελα να κάνω έτσι ένα μικρό παράπονο, ότι η Μυτιλήνη δεν έχει ένα αρχοντικό, είναι όλα ιδιωτικά, ξέρουμε, είναι ανήκουν σε οικογένειες στα σπίτια. Νομίζω ότι δεν υπάρχει ένα που να λειτουργεί ως μουσείο. Έχουμε τα δύο, τον πύργο της Μυτιλήνης και το Λοριέτ, τα οποία λειτουργούν ως ξενοδοχεία και έτσι μπορεί κάποιος επισκέπτης να νιώσει αυτή την ατμόσφαιρα ενός αρχοντικού. Αλλά υπάρχουν εξαιρετικά αρχοντικά στη Μυτιλήνη που αυτή τη στιγμή καταραίουν, είναι κλειστά, δεν αξιοποιούνται με κανέναν τρόπο, που θα ήταν ιδανικό για το Δήμο και την περιφέρεια να επενδύσει και να ανοίξει ένα τέτοιο αρχοντικό για να είναι επισκέψιμο για τους τουρίστες του νησιού. Παλαιότερα είχε γίνει ένα πρόγραμμα με το Open Houses που ανοίγαν κάποια από αυτά τα σπίτια οι ιδιοκτήτες τους. Γίνεται και στην Αθήνα αυτό, στην Κηφισιά. Είναι μια πολύ ωραία ιδέα και λύση να ανοίξουν κάποια σπίτια οι ιδιώτες, έτσι ώστε να μπορεί να τα επισκεφθεί ο κόσμος και να γνωρίσει αυτό τον αρχιτεκτονικό πλούτο. Έχουμε τόσα κηρυγμένα νεότερα μνημεία στη Μυτιλήνη, νομίζω και πάνω από 23 οικισμοί στο νησί είναι κηρυγμένοι παραδοσιακοί. Προεξάρχων βεβαίως οικισμός, όλα αυτά, η Αγιάσος και ο Μόλιβος, που θεωρώ βεβαίως και τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς του νησιού μας. Άρα η αρχιτεκτονική σου μιλάει σε κάθε γωνιά αυτού του νησιού. Η Μυτιλήνη πάσχει γενικότερα σε σχέση με άλλα νησιά στις τουριστικές υποδομές της. Δεν έχουμε πεντάστερα ξενοδοχεία, δεν έχουμε ξενοδοχεία δηλαδή πολύ μεγάλα συγκροτήματα που να παρέχουν κάποιες παραπάνω ανέσεις σε ένα συγκεκριμένο κοινό που θα μπορούσε να πληρώσει για αυτές τις ανέσεις. Ένα από αυτά είναι και το Σάρλτζα, αυτό το καταπληκτικό κτίριο που λειτουργούσε με τα ιαματικά του λουτρά και τα λοιπά, και σήμερα όποιος περνάει και το βλέπει πάνω στη θάλασσα θλίβεται. Πέρυσι ήρθαμε με τον αγαπητό φίλο και αντιπρόεδρο του Συλλόγου Φίλων Κτήματος στο ΤΟΥΙΟ, τον δημοσιογράφο της Καθημερινής, τον Νίκο Βατόπουλο, να δει και να το επισκεφθεί. Το έχουν επισκεφθεί και έχουν γράψει πάρα πολύ. Αποτελεί πραγματικά, είναι κρίμα για το νησί να μην προχωρεί η αξιοποίηση αυτού του μοναδικού μνημείου. Θα μπορούσε να γίνει το καλύτερο σπα, ξενοδοχείο σπα στο βορειοανατολικό Αιγαίο. Η Μυτιλήνη έχει τον ιαματικό τουρισμό επίσης, που και αυτόν δεν τον έχουμε αξιοποιήσει όσο θα έπρεπε. Πολύ μεγάλο κεφάλαιο του νησιού. Μαζί με τη γαστρονομία, την εξαιρετική κουζίνα του νησιού, την αρχιτεκτονική, τον πολιτισμό, την εκκλησιαστική αρχιτεκτονική και τον εκκλησιαστικό τουρισμό, Άγιος Ραφαήλ, Ταξιάρχης, τα μοναστήρια μας, Άγιος Ιγνάτιος, Μονή Υψηλού, μοναδικά αρχιτεκτονήματα, μπορούμε να προσελκύσουμε σε αυτό το νησί όλο το χρόνο κόσμο να το επισκέπτεται συνεχώς. Η Αγιά Σοφιά ήταν ένα πανανθρώπινο μνημείο, έπρεπε να παραμείνει ως μουσείο του εαυτού του και ως αυτό που ήταν και όχι να αποκλειστεί ένας πάρα πολύ μεγάλος πλήθος ανθρώπων, οι οποίοι δεν θέλουν πια να επισκεφθούν την Αγιά Σοφιά λόγω της νέας εξέλιξης. Αυτό βεβαίως εντάσσεται σε μια προκλητικότητα της γείτονας χώρας, το γνωρίζουμε σε όλα τα επίπεδα. Ανατρέπει την ίδια την ιστορία του κεμαλισμού και την ίδια της την ιστορία η Τουρκία. Δεν νομίζω ότι θα οδηγήσει σε καλά αποτελέσματα αυτή η πολιτική Ερντογάν σε πολλά ζητήματα, μεταξύ των οποίων και τα θέματα Ορθοδοξίας και του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης και τώρα τελευταία το θέμα της Αγίας Σοφιάς. Αλλά θέλω να κάνω μια επισήμανση σε αυτό. Εμείς οι Έλληνες είμαστε η Δύση, είμαστε δυτικός λαός, είμαστε η κοιτίδα της δημοκρατίας και του πολιτισμού και του πνεύματος. Η Μυτιλήνη έχει βγάλει
απίστευτα μυαλά από λογοτέχνες, ποιητές και τα λοιπά. Είμαστε παραδοσιακά ένα νησί πνευματικών ανθρώπων. Στη Μυτιλήνη έχουμε οθωμανικά κατάλοιπα σε κάθε γωνιά του νησιού. Δεν είμαι υπέρ της άποψης να ακολουθήσουμε το οφθαλμό αντί οφθαλμού. Επειδή ο Ερντογάν έκανε την Αγιά Σοφιά Τζαμί, εμείς στη Μυτιλήνη να σταματήσουμε να ασχολούμαστε με την οθωμανική κληρονομιά του νησιού. Η οθωμανική κληρονομιά του νησιού, είμαστε τόσο ανώτερος λαός που δεν κινδυνεύει να σταματήσουμε να την αξιοποιούμε για τον τουρισμό μας. Δεν μπορούμε και κανένας Έλληνας δεν θα φανταζόταν να πάει μέσα σε ένα τζαμί και να κάνει ορθόδοξη εκκλησία. Εμείς δεν θα το κάναμε ποτέ. Αλλά απ' την άλλη, οφείλουμε να διατηρήσουμε και τα οθωμανικά μνημεία του νησιού. Είναι μια τεράστια ιστορική περίοδος για το νησί και να τα αξιοποιήσουμε τουριστικά. Μέχρι εκεί. Ούτε πολιτικά τα θέματα είναι αυτά, ούτε θρησκευτικά. Είναι τουριστικά, ιστορικά. Αυτό είναι μια μικρή επισήμανση και για το μιναρέ στο χωριό μου, τη Φίλια, τον οποίο θέλω όποτε έρχομαι και τον βλέπω να στέκεται, λέω έχουμε ένα ωραίο μνημείο αυτής της περίοδου. Δεν μας ενδιαφέρει τι ήταν ο μιναρές και ότι από κάτω ήταν τζαμί οθωμανικό. Μας ενδιαφέρει ότι είναι ένα μοναδικό μνημείο στο νησί και πρέπει να διατηρηθεί ως τέτοιο. Η Φίλια είναι ένα πανέμορφο χωριό, γιατί αυτό που έχουμε καταφέρει, και αυτό αξίζουν συγχαρητήρια στους συγχωριανούς μου, είναι ότι τα σπίτια μας, τα περισσότερα τα παλιά σπίτια, τα πέτρινα, τα αναδείξαμε και αναδείξαμε την πέτρα και τα σώσαμε και έγιναν σωστά αρμολογήματα. Βλέπετε, προσπαθούμε τώρα με το Τατόι σε ένα κτίριο που ήταν πέτρινο, πήγανε και το επιχρωματίσανε απ' έξω, το σοβαντήσανε και έγινε ολόκληρος καυγάς στις εφημερίδες. Γιατί προερχόμενος εγώ από τη Φίλια, ξέροντας ότι αυτά τα σπίτια, τα πέτρινα, η αξία τους είναι η πέτρα, πρέπει να τα διατηρήσουμε ως κόριο οφθαλμού. Η Φίλια έχει την εκκλησία των Παμεγίστων Ταξιαρχών, είναι ένα μοναδικό μνημείο, το τέμπλο της εκκλησίας, ο διάκοσμός της, οι πέτρες της κτλ. Το τρίτο ξογεφύρι, τα αμέτρητα ξοκλήσια μας, τα πολύ μεγάλα σπίτια τότε των προχόντων του χωριού μας, τα οποία σήμερα διατηρούν οικογένειες σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, αλλά όπως επαναλαμβάνω και πριν, τα απλά και τα μικρά σπίτια. Με τα σχολεία μας, το Καλφαγιάννιο, να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον αείμνηστο τον Στέλιο τον Καλφαγιάννη, στον αδερφό του και στην οικογένεια Καλφαγιάννη που στάθηκαν σε αυτό το χωριό σε όλα τα δημόσια πράγματα και συνέβαλαν οικονομικά για να αναδειχθούν. Περνάω και βλέπω το γυμνάσιο που σπούδαζα και συγκινούμε πραγματικά, γιατί είναι ένα στολίδι του χωριού μας έτσι όπως γίνεται. Τώρα μαθαίνω πολύ καλά νέα και για το δημοτικό, που όλοι μας εκεί τελειώσαμε. Αγαπώ πάρα πολύ τον τόπο μου και πάντοτε όποτε έρχομαι εδώ και τον βλέπω να προοδεύει, χαίρομαι και συγκινούμε πάρα πολύ. Και μακάρι, λέω κάποια στιγμή, και εγώ να μπορέσω να βοηθήσω έστω στο ελάχιστο να πάει λίγο παρακάτω.